Λοιπόν, καταρχήν ήμουνα στην Αθήνα και τα είδα από κοντά τα γεγονότα από Παρασκευή. Ήμουνα Κυριακή χαράματα, γύρισα με Ποκολούκο και Ζαΐρ και τα λοιπά. Είδα μεγάλη μπάλα από τον ΠΑΟΚ. Ο Ζαΐρ πρέπει να ήταν ήρεμος, όχι όπως στο Βόλο. Όχι, δεν ήταν καθόλου. Πήγε να πάθει ο άνθρωπος στο Βόλο, καημένος. Ήταν ένα συγκλονιστικό ταξίδι με μια ομάδα η οποία έπαιξε πολύ καλή μπάλα. Και όταν λέω καλή μπάλα, εννοώ ομάδα που έβγαζε φάσεις με ορθολογικές επιθέσεις και με χαμηλά την μπάλα. Καμιά επίθεση του ΠΑΟΚ δεν έγινε στον αέρα. Αυτό είναι στατιστικό το οποίο δεν ανέφερε κανένας ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός παραγωγός ή αναλυτής αγώνων. Ό,τι φάση έκανε ο ΠΑΟΚ, την έκανε με χαμηλά την μπάλα. Τώρα, μην πει κανείς ΠΑΟΚΣΙΣ, είμαστε στην Μπαρτσελόνα. Εντάξει, αυτό είναι ένα στατιστικό που σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ είχε πολύ καλή τακτική. Πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι πιο κακή ήταν η ΑΕΚ, η κακότητα της ΑΕΚ ήταν μεγαλύτερη από την ικανότητα του ΠΑΟΚ. Θα πω ότι ήταν και τα δύο μαζί. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ ήταν καταρχήν διαβασμένος και δίνω συγχαρητήρια στον Χαζινάκο, γιατί πριν την εκπομπή δίνω και συγχαρητήρια και στον Απόστολη τον Τζουρέλα και στον Κώστα τον Ορφανό που τους έκανα μια συνέντευξη για το RTV πριν το παιχνίδι. Πρέπει να εγώ αλήθειες λέω. Και μου είπανε οι δύο παλέμαχοι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ και ο Χαζινάκος ότι θα είναι μεγάλη βλακεία να μην ξεκινήσει ο Μπίσεσβαρ από την αρχή. Εγώ είχα επιφυλάξεις. Γιατί πίστευα ότι το παιχνίδι θα τραβήξει και ο Μπίσεσβαρ που θα βγάλει 90 λεπτά. Και γιατί να το κρατήσει στον πάγκο. Πιο συντηρητική προσέγγιση η δική μου. Τα είδαμε και στο πρωτάθλημα τη συντηρητική προσέγγιση. Ναι, συντηρητική προσέγγιση η δική μου. Βλέποντας τον Μπίσεσβαρ να μας λένε ότι δεν μπορεί να βγάλει 90 σε σπουδαία λεπτά. Το ξεκινάει λοιπόν. Εκεί επάνω να πω ότι η ΑΕΚ, το είπα και στο rapto.gr, το είπα και στο Sport Dog, η ΑΕΚ την πάτησε λόγω Αθήνας. Το ΟΑΚΑ ήταν ο τάφος της. Γιατί ήταν ο τάφος της ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ? Γιατί μπορεί να ήταν και ένα επικοινωνιακό του Χιμένεθ να παίξει όπως ακριβώς παίζει ο ΠΑΟΚ, 4-4-2, πολλοί το λένε 4-2-3-1, δεν είναι, είναι 4-4-2, με δύο δεκάρια στα πλευρά, ο ένας έγινε να παίξει ένα χρόνο το παιδί γιατί είναι τραυματίας, ο Μάνταλος, και ο άλλος ο Μπακασέτας. Δηλαδή, βάζει αργοπορία ο Χιμένεθ πάνω στα δύο δεκάρια, στα δύο δεκάρια του ΠΑΟΚ, που είναι τα πλάγια μπακ του. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει δεκάρι, ο Πέλκας είναι δεύτερο φόρ. Ποια είναι τα δεκάρια του ΠΑΟΚ? Ούτε στόπερ έχει να κατεβάσει την μπάλα, να πει έχει τη μεγάλη την παλιά, ούτε κανένα χάφτης προκοπής έχει. Οι παίκταροι του ΠΑΟΚ στο να κατεβάσουν την μπάλα είναι τα πλάγια μπακ. Ο προπονητής λοιπόν, ο οποίος θα βάλει παγίδα, Γιώργο, επάνω στα δύο πλάγια μπακ που λέγεται ο βελτιωμένος Βιερίνια στο δεύτερο γύρο και όχι ο Βιερίνια με τα μάγουλα που ήρθε στον πρώτο γύρο. Και θα μιλήσουμε αργότερα για τον Βιερίνια. Τον MVP. Εξέθεσε. Στο δεύτερο γύρο βεβαίως. Με εξέθεσε. Πολύ. Είναι η καλύτερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ ήταν φέτος ο Βιερίνια. Ναι, γιατί έβγαλε και ηγετικά. Δεν έβγαλε μόνο την μπάλα επάνω. Μπήκε και μέσα ο Λεφτάς. Ναι. Τον είπε μη, ενώ όλοι οι άλλοι που ήταν πάνω στη σουίτα ναι. ξέραν να πανηγυρίζουν εκεί έξω. Πάω λοιπόν, σωστός. Θα μου τα πεις μετά. Λοιπόν, όταν λοιπόν βάζεις φρένο στα δύο πλάγια μπακ του ΠΑΟΚ και τους βάλεις με δύο χαφ, εγώ θα πω, περισσότερο φυσικά και με τους πλαγίους. Όταν εκεί λοιπόν, σαν ΑΕΚ, έχεις τον Μπακασέτα πάνω στο Βιερίνια και τον Μάνταλο, ποιος είναι καλός παίκτης, αλλά δεν είναι εξτρέμ, να το βγάζεις 4-4-2 εξτρέμ, στο μάτος, τι γίνεται? Ακυρώνεις το αμυντικό σου παιχνίδι, πρώτον. Δεύτερον, πηγαίνεις σε μη καλή πλευροκόπηση επάνω στον ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ αμυντικά και ο Μάτος και ο Βιερίνια, αν τους ταλαιπωρήσει κανείς, μπορεί να σου φάνε και κάρτες, μπορεί να σου κάτσει και καμιά γωνιά και να φάνε και τις καρτούλες και να έχεις προβλήματα εκεί. Ενώ τα δύο πλάγια μπακ του ΠΑΟΚ είναι πολύ καλά στα ανεβάσματά τους στο επιθετικό τους παιχνίδι, χαμηλά, ο ένας λόγω νεύρων και ο άλλος γιατί δεν είναι μπακ, είναι εξτρέμ, μπορεί να το χτυπήσει εκεί και τα λοιπά. Δεν το κάνεις αυτό. Και τι γίνεται εκεί? Ανεβαίνει ο Βιερίνια όλη την πλευρά και πάει μονόπατο ο ΠΑΟΚ από το Βιερίνια. Σωστά πάει από το Βιερίνια. Σωστά η εντολή είναι να πάει από το Βιερίνια. Γιατί? Γιατί συνδυαστικά το ανέβασμα full back του Βιερίνια
με τη μεγάλη συμμετοχή του Πρίγιοβιτς. Και εδώ υπάρχουν στάσεις. Λένε στα καφενεία χειρότερο παίκτη ο Πρίγιοβιτς. Ο ρολίστας ο Πρίγιοβιτς στο χθεσινό παιχνίδι. Τι λένε, ποιοι τα λένε αυτά. Τι είχαν πει αυτοί στα καφενεία. Ο ρολίστας ο Πρίγιοβιτς στο χθεσινό παιχνίδι. Γιατί ρολίστας. Το βλέπω και παίζει σε μεγάλο χώρο. Μελετώ εγώ τώρα. Έχω την ευλογία την ποδοσφαιρική να μελετήσω. Τι να μελετήσω, να είμαι στο γήπεδο. Να είμαι αμφιθεατρικά επάνω και να βλέπω. Βγαίνει ο Πρίγιοβιτς από την περιοχή συμμετοχικά. Και μπαίνει ο Βιερίνια πλατός για να μπει ο Μπίσεσβαρ, ο Μέτριος Κάμπος και ο πολύ καλός Πέλκας ανάμεσα στο κέντρο της άμυνας, η οποία απασχολείται με τον Πρίγιοβιτς. Δίνει λοιπόν το τυράκι ο Πρίγιοβιτς. Δίνει λοιπόν το τυράκι ο Πρίγιοβιτς στον Χιμενέθ ότι βγάλει τα center back εκεί να το φυλάξουμε. Μα ρε μαλάκες, γιατί να το φυλάξετε έξω από την περιοχή τον Πρίγιοβιτς. Μέσα είναι το τυράκι του. Βγαίνει λοιπόν ο Τσικρίσκι και ο Βράνιες συνδυαστικά και πατάει ο Πέλκας, πατάει ο Κάμπος. Ο κακός Πέλκας. Ο Μέτριος Κάμπος και ο πολύ καλός Μπίσεσβαρ, όχι εκτελεστικά όμως. Και την έχουν κάνει την ΑΕΚ νί καπέλο μου. Νί καπέλο μου. Στο 13ο λεπτό, στην περιγραφή του παιχνιδιού, βγαίνω και φωνάζω, γυρίζω στα δημοσιογραφικά και λέω: δεν υπάρχει ΑΕΚ, είναι θέμα χρόνου, τον γκολ του ΠΑΟΚ. Γίνεται το πέναλτι, το χάνει ο ΠΑΟΚ το πέναλτι. Και θέλω 5 λεπτά να δω πώς θα αντιδράσει ο ΠΑΟΚ μετά το χαμένο πέναλτι. Και είναι πολύ καλύτερος ο ΠΑΟΚ μετά το χαμένο πέναλτι. Και η ΑΕΚ με ένα Γαλανόπουλο σε ικτρή κατάσταση και ένα Μέτριο Σιμόες. Ήθιστε τα δύο κύπελα του ΠΑΟΚ να τα παίρνει ο ΠΑΟΚ πέρσι και φέτος με χειρότερους παίκτες στα χαφ, τους δύο αμυντικούς χαφ του αντιπάλου. Πέρσι ήταν ο Σιμόες με τον Γιωχάνσον και φέτος είναι ο Σιμόες με τον Γαλανόπουλο. Okay. Λέω στην αναμετάδοση και στα παιδιά εκεί γενικότερα. Τους λέω, παιδιά, πρέπει να βάλει ο ΠΑΟΚ γκολ, γιατί ο Χιμένεθ λογικά στο ημίχρονο θα διορθώσει την κατάσταση. Θα πετάξει τον Λάζαρο πάνω στο μάτος που έχει κάρτα. Έτσι. Μου το είπε ο Χατζηνάκος. Κοιμάται μου λέει. Τα είπε ο Χατζηνάκος. Πέτα το μάτος επάνω τον Χριστοδουλόπουλο. Αλέφατο στο 30 θα την έκανε. Στο 30 θα την έκανε την αλλαγή. Ο Αναστασιάδης. Ο Άγγελος. Λέει έκανα τη λακαμία να πούμε. Θα το αδιορθώσω. Τελειώνει το ημίχρονο. Πάω στο Θοδωρή Ραλή του Άρτ και τη Μέρη Πετροπούλου του ΑΡΤ, του λέω: εσύ τι έγινε εκεί πέρα, ξεκινάει καμία αλλαγή? Μου λέει: όχι. Και ξεκινάει το ίδιο βιολί. Ξανά μανά. Από το 46. Γιατί, εγώ θα σου το απαντήσω. Στο 46 και μετά και πάει το ίδιο το. Το βρήκα πολύ φυσιολογικό. Το ίδιο το βιολί. Ούτε τρίτο center back να βάλει τον Γκάλο να συμμαζέψει τα ασημάζευτα. Ούτε τρίτο half, ούτε τι να βγάλει το μάνταλο, ούτε να βάλει τον μπακασέτα δεκάρι, ή να βγάλει τον μπακασέτα και να βάλει το δεκάρι το μάνταλο. Τίποτα. Μηδέν στον Πηλίκο. Φυσιολογικότατη ήταν μόνο με 2-0. Μόνο με 2-0. Με Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο να τον βάζει και να λέει απάλαξε με από το πρόβλημά μου. Το αριστερό το χέρι χαμηλά και η ευκαιρία το Αραούχο. Αν έπαιζε ο Βράνιες στις έντρες, θα είχε εντολή από τον Μπρούνο Χιμένεθ που λέει ο Κόκκινος να πατήσει περιοχή σαν τρίτος φορ και να στο καρφώσει. Θα γινόταν 1-1. Και στην παράταση δεν ξέρω η ΑΕΚ μετά τι θα γινόταν στα πέναλτι. Τσικουναρά στην Εύερο Βράνιες. Αυτές οι μαγιές του δεν πληρώνω. Μια του γύφτου, δυο του γύφτου, τρεις και η κακή σου μοίρα γύφτο. Τελείωσα εγώ με την ανάλυση. Δεν το κάνει το Βράνιες. Έχει κομμίνι, ποντίκι, έχει πολύ κόσμο. Θα ετοίμαζε τρίτο στόπερ το Μαλεζά. Ήταν η τρίτη αλλαγή του, τρίτο στόπερ, ο Μαλεζάς. Ακυρώθηκε γιατί απευλήθη. Συγγνώμη, όχι απευλήθη. Τραυματίστηκε ο Βιερίνια. Ο ρολίστας Βιερίνια, ένας ηγέτης Παύλα ρολίστας στο δεύτερο γύρο, με εκθέτει, γιατί όλοι αυτοί στα 31-32 που έρχονται, συνήθως με τους κόλλους, οι κόλλοι γίνονται έτσι, δεν μαζεύονται. Του Βιερίνια μαζεύτηκε και έκανε τρομερές ταχυδυναμικές κούρσες, αλλά το σπουδαιότερο ότι ήταν ηγέτης στον αγωνιστικό χώρο και έξω από αυτόν. Και μ' άρεσε ο Βιερίνια χθες που έκανε μια δήλωση. Συγκλονιστική δήλωση. Το Βιερίνια, αυτό πρέπει να δώσουν στον ΠΑΟΚ πόστο όταν θα αποχωρήσει από το ποδόσφαιρο. Αυτός πρέπει να πάρει πόστο. Γιατί πρέπει να πάρει πόστο ο Βιερίνια? Μόσες κόντρες κι αν είχα φέτος μαζί του, ιδιαίτερα στο πρώτο τετράμινο που δεν τράβαγε. Ποιες. Πάει και λέει
στην συνέντευξη τύπου ότι πρόεδρο, εγώ θέλω, σε παρακαλάω σαν αρχηγός, να κρατήσει τον κορμό. Τι σημαίνει να κρατήσει τον κορμό? Κράτα τους καλούς και διώξε τις σαβούρες. Μην πουλήσεις τον Μπέλκα και τον Μπρίγιοβιτς. Τον Μπέλκα και τον Μπρίγιοβιτς μην τους πουλήσεις, γιατί του χρόνου με τον Βρουτόταυρο, τον Τσιγκουναρά και τον Παναθηναϊκό, με ένα 40 αν τους κρατήσεις, θα μας δώσει πρωταθλητές ο Μπουκ. Δεν κάνανε sold out οι παοξίδες στην Κερκίδα. Όμως είχανε, γιατί από κοντά πήγα και το είδα το γεγονός, μια συγκλονιστική συμμετοχική κερκίδα, πολύ καλύτερης από την ΑΕΚ, η οποία ΑΕΚ, όπως έλεγε ο Γιώργος στο The Record, θα μπορούσε να έχει και γυναικόπαιδα, γιατί είναι οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Και όπως είπε ο Γιώργος, κατεβήκανε οι πιο δυναμικοί τύποι και όχι τα φρουφρού και αρώματα. Και όχι καραμπεδάκιδες. Μπορεί να μην πήγαν 17.200, να πήγαν 15.000-14.500, αλλά η κερκίδα τους ήταν όχι καλή, όχι πολύ καλή, ήταν συγκλονιστική. Βέβαια, για να είναι συγκλονιστική η κερκίδα τους, βοήθησε πολύ και η ομάδα. Είχε χημεία δηλαδή. Πήδαγε η ομάδα, πήδαγε και η κερκίδα. Είχε μια ερωτική συνέβρεση, μια χημεία. Η ομάδα φέτος σπρώχνει τον κόσμο για πρώτη φορά. Τον κόσμο. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Σωστό, σωστό. Η ομάδα σπρώχνει τον κόσμο, όχι ο κόσμος. Αρχή και η κερκίδα της ΑΕΚ έβγαλε και έναν κορεσμό, γιατί πανηγύρισε φιέστα πρωταθλήματος. Πανηγύρισε μπάσκετ κύπελο, πανηγύρισε ευρωπαϊκό μπάσκετ. Καλά, εντάξει, τώρα, έβγαλε ένα κορεσμό. Έβγαλε ένα κορεσμό. Και στο Βόλο είχε η ΑΕΚ καλή κερκίδα. Πήγα και στον τελικό τον περσινό. Εγώ ξέρω να πω στο Μελίνα Μερκούρι που παίζανε οι άλλοι με εμά στο Βόλι, ουρλιάζαν σαν αούγκανοι που έχουν πάρει τα άπαρτα οι γάβροι. Ναι. Τι θα πει, έβγαλε κορεσμό. Ο Κάνιας. Για το πώς έχει εμφανιστεί, λέμε έτσι. Ο Κάνιας το πρώτο 20 λεπτό. Σε όλα τα μάτια ήταν για 6, αυτό ήταν για 7. Τρόμαξε. Ο Κάνιας τρόμαξε το πρώτο 15 λεπτό. Γίνα κάτι σουτ από τη μέση απόσταση εκεί που κλείσε ο Μπακασέτας κτλ. Πέρασαν out. 2-3 σούτ εκεί πέρα που ήταν κακές εκτελέσεις, τρόμαξε. Αλλά προσέξτε κάτι όμως, εντάξει, ο Κάνιας δεν είχε να αντιμετωπίσει τρίτο χαφ. Παίζανε 2-2 η χαφ και έπεσε πάνω του πιο πολλές φορές ο Λιβάγια. Πήγε καλά εκεί. Πήγε καλά ο Κάνιας. Δεν μου κάνει όμως ούτε αυτός. Δηλαδή, ναι, μεν χθες ήταν καλός. Μετά το 20 λεπτό, γιατί στο πρώτο 20 λεπτό κοιταζόμασταν εκεί με το Ζαΐρι, του λέω το σκατοδοχείο. Λέει δεν. Μετά το 20 λεπτό πήρε μπροστά και έβγαλε καλά το παιχνίδι ο Κάνιας. Έκανε το καλύτερο του παιχνίδι στον ΠΑΟΚ ο Κάνιας. Okay. Βέβαια το Κάνιας τον θέλω όταν καίει μπάλα, όταν ο αντίπαλος πιέζει, όταν ο αντίπαλος είναι καλύτερο. Έκανε καλό παιχνίδι. Δεν είναι ποιοτικό. Ναι. Δεν μου κάνει για του χρόνου. Αυτός. Αυτός. Ο Κρέσπο και φυσικά τώρα που φορμαρίστηκε ο Βιερίνια και θα πουληθεί ο Μακ, θα φύγει ο Μακ, γιατί ο Μακ ο κόλος του είναι σαν τη Σανουσάκη στις ταινίες με κυταρίτιδα. Είναι στην μπάλα αυτός με το που μπήκε. Ναι. Την μπάλα. Ο Μακ, αδιάφορος. Λοιπόν, δεν υπάρχει Μακ. Προτιμώ στα 33, προτιμώ στα 33 το Βιερίνια εκεί, φυσικά όχι μόνο του, και να πάρτε και ένα αριστερό μπακάρα για τη χρονιά που έρχεται. Θέλεις πάω Ξαβίδι. Ένα center back δίπλα στο Βαρέλα. Μένει ο Βαρέλα. Στυλ Κοντρέρας. Θέλει ένα αριστερό back στον Αζεβέδο και να δει ο Βιερίνια πιο επάνω. Τρία. Θέλει επίσης ένα εξάρι, ο οποίος να είναι και πιο ψηλός από τον Κάνιας και πιο γρήγορος από τον Κάνιας και να έχει το στοιχείο της καλής μεταβίβασης για να φεύγει στην κόντρα ή γρήγορη. Να έχει την καλή την μπάσα. Μια τριαντάρα, μια εικοσάρα. Δεν σου λέω εγώ να είναι Κατσουράνης. Δεν σου λέω εγώ να είναι. Να έχει μια τριαντάρα, ούτε Λίνο που έκανε 45-50 μέτρα παλιά διαγώνια και έβρισκε εξτρέμ, ξέρω εγώ, που έφευγε με ταχύτητα. Δεν έχω τέτοια απέτηση. Αλλά ένα μην είναι κολάντερο, να πούμε, στα 5 μέτρα η πάσα ή άμα το ψιλοπιέσει κάποιο εκεί. Να μου τη χάσει την μπάλα και να έχω προβλήματα, να πούμε. Κατάλαβε. Λοιπόν, Γιώργο, συγχαρητήρια. Δίνω συγχαρητήρια στον ΠΑΟ γιατί. Έπαιξε μεγάλη μπάλα, εμένα με έφτιαξε, φτιάχτηκα. Πέρσι να πω την αλήθεια, δεν ευχαριστήθηκα ποδόσφαιρο, ούτε από τον ΠΑΟΚ, ούτε από την ΑΕΚ, στο Βόλο. Αλλά φέτος, πραγματικά, γούσταρα ποδόσφαιρο.
Έτσι, αν παίζει ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Λέμε τις αδυναμίες του, κατά την άποψή μας, στο 4 νούμερο, στο 3 νούμερο, στο 6 νούμερο, οπωσδήποτε. Εγώ θα πω και το 8, γιατί και ο Μαουρίσιο δεν είναι χαφ. Αλλά λέω για τα βασικά θέματα. Βασικούς λες, γιατί χρειάζονται και άλλοι. Και οπωσδήποτε, να πάρετε τον Κυβρακίδη. Ένα αναπληρωματικό δεξιμπάκ, γιατί βγάζει ο άλλος όλη τη χρονιά. Γιατί ο άλλος ήταν επίφοβος για να φάει μια αποβολή στο 35 και να έχει ανατροπή του σκηνικού, να πούμε. Τραυματιστεί και ο παίκτης, δεν είναι τώρα. Ναι, τον έχετε φουλάρει πολύ. Φάνηκε ποια είναι η καλύτερη ομάδα στο χορτάρι. Πρώτο. Λοιπόν, καταρχήν, επιτέλους ο ΠΑΟ, ένας λόγος ο οποίος είχα κάνει και κριτική στον προπονητή, έπαιξε όπως έπρεπε να παίξει εναντίον της ΑΕΚ. Όπως είπε πολύ σωστά και ο Βασίλης. Ο στόχος του πρωταθλήματος φυσικά εννοείται είναι πιο μεγάλος από το στόχο του κυπέλου. Εκεί ίσως η ομάδα έδειχνε πιο πιεσμένη, δεν μπορούσε να ξεδιπλώσει το ταλέντο της. Έπαιξε και η ΑΕΚ διαφορετικά, πιο αμυντικά το σύστημα. Από εκεί και πέρα, το μόνο που έχω, τη μόνη κριτική που έχω να κάνω και το μόνο που έχω να πω είναι ότι ο συγκεκριμένος προπονητής, να μην αυτοματόμαστε, είναι ένας προπονητής του 7, όχι του 9. Και γιατί το λέω αυτό, δεν κράζω τον προπονητή. Είναι καλός, αλλά όχι είναι. Μπράβο. Ναι. Εγώ λέω να το κρατήσουμε. Εννοείται ότι θα το κρατήσουμε, γιατί έφερε επιτυχία στην ομάδα. Αλλά όταν έρθει μια στραβή, αν έχει προπονητή του 9, του κάνει πολύ σκληρή κριτική. Ενώ αν είσαι συνειδητοποιημένο ότι είναι του 7, τον αφήνει να αναπνεύσει την πρώτη στραβή. Ναι. Γι' αυτό να είμαστε συνειδητοποιημένοι τι προπονητή έχουμε. Τώρα ακούω για κάτι δανεικού που λέτε να επιστρέψουν. Καλοδεχούμενο όποιο κρίνει η τεχνική διοίκηση. Και ο πρόεδρος και όλοι αυτοί που αποφασίζουν να επιστρέψει, αλλά όχι να χαλάσει το κλίμα της ομάδος. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουν καλό κλίμα τα αποδυτήρια. Το να μου έρθει ο άλλος, ο οποίος πηγαίνει με τις γυναίκες των συμπαιχτών του, ή ο τρίτος που έβριζε και φώναζε και ούρλιαζε, και ξαφνικά αυτοί είχαν θέμα με τον προπονητή, έτσι. Για να δοθούν δανεικοί, κάποιοι είχαν και θέμα με τον προπονητή. Δεν μπορεί λοιπόν να είμαστε με τον προπονητή και να στέλνουμε στα μηνύματα να βγουν πίσω. Α, μπράβο. Λοιπόν, τέλος αυτό. Οπότε τώρα από πακέτο. Ναι, τέλος από εκεί και πέρα ο προπονητής για μένα αποφασίζει. Αυτός αποφασίζει ποιους θα πάρει, ποιους θα κρατήσει. Η προσωπική μου άποψη εμένα είναι ότι θέλουμε ένα center back σαν τον Κοντρέρας, κοντό, που να ξέρει ποδόσφαιρο. Μυαλό. Με μυαλό. Θέλουμε ένα αριστερό back με δυο πόδια, ώστε να μπορεί να παίξει και από τα δεξιά, άμα ο άλλος πάθει τίποτα. Γιατί αν πάρουμε και ένα πληρωματικό δεξιμπακ. Πόσους θα έχουμε, 50 παίκτες θα έχουμε. Ρεζέρβα του Μάτος. Μπράβο, θα είναι βασικός, αλλά θα παίζει και ρεζέρβα του Μάτος. Αυτά. Θέλουμε ένα πάρα πολύ καλό εξάρι, δεν το συζητάμε. Θέλουμε ένα εξάρι τετραχαντήρι, ο οποίος να λιώνει σίδερα. Ας μην έχει μακρινή την παλιά, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει παίκτες να την κατεβάσουν την μπάλα. Δεν με απασχολεί. Γι' αυτό θέλω τον καλό το center back να παίζει μπάλα. Ας ξεκινάει από εκεί το ποδόσφαιρο. Αλλά ας είναι κόφτης που να κόβεται σαν το Μωυσή. Να κάνει ένα έτσι και να κόβεται στη μέση το γήπεδο. Εννοείται ότι θέλουμε ένα αναπληρωματικό center for και φυσικά από εκεί και πέρα, εφόσον θα φύγει ο κύριος Μακ, ή αν πιστεύουν ότι μπορεί να επιστρέψει κάποιος από τους δανεικούς, ο Άρντα στην ουσία. Και οι δύο. Αν μπορούν να επιστρέψουν και οι δύο και να μην έχουν φασαρίσει, δεν χωράει να παίξουν όλοι, δεν θα χωράνε όλοι αυτοί να παίξουν και θα έχουμε ένα ράο. Ή αλλιώς θα φέρουν ένα καινούριο, γιατί σίγουρα οι φρέσκοι παίκτες θα φέρουν και πιο πολύ κόσμο. Είναι γεγονός ότι όταν έρχεται ένας φρέσκος παίκτης, αλλιώς το δέχεται ο κόσμος. Δηλαδή θα βγουν τώρα κάποιοι και θα κράξουν, ας πούμε. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα έρθει ο Βάρτα και δεν θα παίζει ο Βάρτα. Γιατί μας φέρατε πίσω το δανεικό. Εμείς θέλαμε καινούριο παίκτη να μας φέρετε. Σίγουρο. Λοιπόν, τέλος πάντων. Μπράβο στον Ιβάν Σαββίδη, εννοείται αυτό. Πρωταθλητές, αεξίδες, φανήκατε που είστε και φανήκατε, ξέρετε πώς. Με τον τρόπο που έστησε την ομάδα ο προπονητής σας. Αν ο προπονητής σας πίστευε ότι το έχετε πάρει δίκαια, θα έπαιζε με τον τρόπο που παίζει η ΑΕΚ σε όλα τα μάτς. Ο προπονητής σας ήθελε να αποδείξει ότι είστε καλύτερη ομάδα από εμάς. Παίξατε box to box και την πατήσατε. Έχει. Είναι δηλαδή σαν να πάω εγώ να παίξω box με τον Στέφανο, καλός και κακός μα με τον διαιτητή, πως ήταν ο Βέγκος διαιτητής. Εγώ μπροστά στο Στέφανο, πως ήταν ο Τρίφωνας. Ξέρεις, κατάλαβες. Όλοι μας. Α, μπράβο. Λοιπόν, μια τρικλοποδιά. Θα το βάλω τρικλοποδιά να τον κερδίσω. Να μου ζητήσει ο Στέφανος μετά τη ρεβάνς και εγώ να νομίσω ότι όχι, είμαι καλύτερος και να πάω να παίξω μπουνίδια, μου τραβήξει να μου σπάσει και τα γυαλιά. Λοιπόν, αυτό κάνατε αεξίδες. Εκτεθήκατε ανεπανόρθωτα γιατί προσπαθήσατε να αποδείξετε κάτι το οποίο δεν ισχύει. Αυτό που σας είπε ο Δήμος, εγώ δεν ασπάζομαι τίποτα από αυτές τις βρυσιές ή τους χαρακτηρισμούς. Πάρτε το, χαρείτε το και τελειώνει εκεί. Ο σκοπός αγιέζεται μέσα.
ας βγαίνατε να παίξετε και 10 ταμπούρι και να σου πω λίγο κάτι. Τι θα γινόταν, πες ότι το παίρνατε. Θα βγαίνανε εδώ όλοι στη Θεσσαλονίκη και θα λέγανε φοβηθήκατε που να μας αντιμετωπίσετε στα ίσα. Εσείς εδώ θα λέγατε κύπελο, πρωτάθλημα. Τώρα και το κύπελο δεν πήρατε και φάνηκε πως πήρατε το πρωτάθλημα. Κάντε λοιπόν, πείτε στον πρόεδρο σας να βάλει κανένα φράγκο που σας σηκώνει ξαφνικά την κερκίδα στην Αγία Σοφιά και σας τρέχουν τα δάκρυα έτσι. Γιατί του χρόνου το τρένο που λέγεται ΠΑΟΚ, αν συνεχίσει με αυτό το ρυθμό που έχει ο πρόεδρος του, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν ξέρω, το μόνο μου ερώτημα, όχι επειδή είναι μεγάλος ο σύλλογος, είναι επειδή είναι σε αυτή τη μυστήρια φάση του Ολυμπιακός. Γιατί είναι σε φάση ράβε ξύλωνε. Και εσείς να το κάνατε αυτό, αν δηλαδή έβγαινε ο Μελισανίδης και έλεγε ριζική ανανέωση όλη την ομάδα, ή ο Παναϊκός, ή ο Ηρακλής, ή ο Άρης, οποιοσδήποτε, και είχαν έναν λεφτά, εκεί είχαμε προβληματίσει. Όχι επειδή είναι Ολυμπιακός, ότι φοβάμαι τον Ολυμπιακό. Και εσύ, αν βγει αύριο ο Μελισανίδης και πει ξύλωμα η ομάδα, εκεί φοβάσαι γιατί δεν έχει κανένα δεδομένο. Λες, τι θα μου φέρει αυτό τώρα, μην φέρει, ξέρω εγώ, 11. Όπως και ο Σαββίδης όταν βγήκε και είπε πάμε για το πρωτάθλημα, μας φοβόντουσαν αυτοί και φάνηκε αυτοί ότι μας φοβόντουσαν. Στο δικό μας σύνδεσμο πήγαν και κάνανε επεισόδια. Στην Τούμπα ήρθε ο άλλος και έκανε το θέατρο, ενώ ήταν πλέον αδιάφορο στο πρωτάθλημα, για να σμπρώξει τους άλλους επάνω. Το ποιον υποστήριζαν αυτοί, φάνηκε πολύ καθαρά και φάνηκε και στο κύπελο. Και φάνηκε και ποιοι είμαστε. Και όσο φυσικά για τους ξένους διαιτητές που δεν τους θέλατε. Ούτε τους θέλατε. Ούτε, αυτοί δεν τους θέλανε. Εμείς είδες κάνουν του Μπεκί. Ναι. Λοιπόν, εσείς δεν θέλατε τους ξένους διαιτητές. Φυσικά, όπως είπα και πριν, μπροστά σε αυτά τα ιερά τέρατα της ελληνικής διαιτησίας, για να μην τους ξαναπώ και πάλι, τους πολύ καλούς Έλληνες διαιτητές που δοξάνουν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ονόματα, πες τα. Τα είπα και πριν, πάλι να τα ξαναπούμε. Πάλι, ναι, ο κύριος Μποροβίλος, ένας. Ο κύριος Παπαχίτζιος, ο κύριος Παπουτσέλης, ο κύριος Τσαγκαράκης, πιο παλιά ο κύριος Νικάκης, ο Λίτσας, όλοι αυτοί, ο Σταυρίδης, όλοι αυτοί. Εννοείται ότι ο κύριος Μπορμπαλά δεν χωρούσε σε αυτή την διαιτητική πανδεσία, σε αυτές τις πολύ σωστές αποφάσεις που παίρνανε. Φυσικά για μένα το μόνο που σας δίνω στα σύν σας είναι ότι μακάρι και εσείς στο πρωτάθλημα που έχουμε να έχετε αυτή την αντιμετώπιση από τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Δηλαδή να βγαίνει ο Κομίνης στο επόμενο μάτς και να ρίξει μια κόκκινη και να κάνουν όλοι του Μπεκί. Αλλά δυστυχώς ο λόγος που δεν γίνεται αυτό είναι γιατί είναι όλος ο φίλαθλος κόσμος και οι παίκτες εκτός της ομάδας που ευνοείται καχύποπτοι. Έρχεται ο Άρης να παίξει την Τούμπα. Θα δώσει κόκκινη ο δεν ξέρω ποιος, ο Χίψη. Καχύποπτοι οι Αριανοί. Πάει ο Πάοκ να παίξει στο ΆΚΑ. Τρώει ο Πάοκ τη κάρτα. Καχύποπτοι οι Παοξίδες. Πρέπει, εμένα αυτό είναι, εδώ θα φτιαχτεί το ελληνικό ποδόσφαιρο και το DNA του ποδού. Πρέπει να σταματήσει και αυτή η καχυποψία. Μας καίνε, μας αδίκησαν, μας φάξαν. Εντάξει, αυτό υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Όλο πάντα ο παδός θεωρείται ότι είναι αδικημένος. Αλλά όχι πια σε αυτό. Να σταματήσουμε δηλαδή να ασχολούμαστε ποιος θα είναι διαιτητής. Μόνιμο άγρος όλες τις εφημερίδες ορίστηκαν οι διαιτητές. Και έχουν 10 ονόματα. Άπαξ και δεν σταματήσει αυτό. Αρχίζει το κλάμα από πριν. Μόνο με τον ορισμό αρχίζει το κλάμα. Ναι, αρχίζει το κλάμα από πριν. Αυτό. Από εκεί και πέρα πολύ μεγάλη νίκη, πολύ μεγάλο κύπελο. Ο μόνος λόγος που δεν ρίξαμε 5 στην ΑΕ είναι ότι παίζαμε σε αυτό το κατ' όπως είπε ο πατέρας, σε αυτό το καταραμένο γήπεδο. Οπουδήποτε και στο Καρεσκάκι, με 50.000 μέσα, αν χωρούς το Καρεσκάκι, να ουρλιάζουν και χωρίς καθόλου παοκτσίδες, 5-0 υπέρ του ΠΑΟΚ θα τελειώνει. Το ΟΑΚΑ για τον ΠΑΟΚ είναι καταραμένο. Δεν έχω καταλάβει ακόμα το γιατί. Είναι καταραμένο για την ομάδα μας. Πώς θα το κάνουμε. Θέση παράδοση, μετράνε όλα αυτά στο ποδόσφαιρο. Είναι όντως. Είναι. Λοιπόν, ένα τελευταίο σχόλιο. Οι Έλληνες παίχτες, ξέρεις τι μου θύμισαν χθες με τον διαιτητή. Ό,τι κάνει, περίμενε. Ό,τι κάνει ο Έλληνας που είναι στην πατρίδα του και πετάει τα σκουπίδια κάτω, πάει στην παραλία και πετάει τα σκουπίδια και μόλις πάει στην Ελβετία ή στη Γερμανία, του μπέκα, τα χατάκι στον κάδο και όχι ο αστυνομικός με τη διδάκια που τον περιμένει και είναι χωσάρα. Είναι νοοτροπία του Έλληνα αυτή, έτσι. Θα σου πω. Ήμουνα στο. Ήμουνα στο. Και καταρχήν για εξήδες, γιατί φωνάζετε για τον διαιτητή, εσείς μας λέγατε όταν μας ρίξαν τους βαθμούς. Η Ευρώπη αποφάσισε επιτέλους και τα λοιπά. Ορίστε, η Ευρώπη αποφάσισε ξανά διαιτητή. Εδώ και δεν κάνετε του Μπέκα. Όταν φάγαμε εμείς το μείον τόσο, εκεί ήταν καλή η Ευρώπη. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσιπουρομεζέ,
σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλείδες. Είμαι πολύ αγαπημένος φίλε. Τι έπατε βρε. Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύομαι με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάφη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.